Θα μιλήσουμε σήμερα κυρίως για την επικοινωνία μεταξύ διεργασιών μέσω pipes και sockets. Θα ξεκινήσουμε με τα pipes, δηλαδή θα αναφερθούμε στην διασωλήνωση μεταξύ διαφορετικών διεργασιών. Λοιπόν, ένας σωλήνας, ας το πούμε έτσι, ένα pipe, έχει μόνο μία κατεύθυνση, δηλαδή μας επιτρέπει να κάνουμε write και read δεδομένα προς μία κατεύθυνση, δηλαδή προς ένα συγκεκριμένο, μία συγκεκριμένη διεργασία. Αν θέλουμε να κάνουμε αμφίδρομη επικοινωνία, θα πρέπει να κάνουμε συνεπώς δύο pipes. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά με το C1 για να το δείτε και στην πράξη. Λοιπόν, το C1 μας λέει να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα δημιουργεί μια διεργασία σε κατάσταση zombie. Λοιπόν, η κατάσταση zombie είναι όταν μια διεργασία πάψει να έχει αρχική διεργασία και κατά αυτόν τον τρόπο συνεχίζει να λειτουργεί στο σύστημα, αλλά μπαίνει σε μια κατάσταση zombie και συνεχίζει να ισχύει ως ότου όλες οι διεργασίες που σχετίζονται με αυτή σταματήσουν τη λειτουργία της. Στο πρόγραμμα αυτό, λοιπόν, θα κάνουμε κλίση της συνάρτησης fork. Έτσι θα δημιουργηθούν δύο διεργασίες, μία parent διεργασία και μία child. Από την child διεργασία θα κάνουμε exit και κάνοντας exit θα δούμε ότι ο πατέρας, η γονική διεργασία δηλαδή, θα μπορεί να μας δείξει ότι η διεργασία μπήκε σε κατάσταση zombie. Λοιπόν, θα ξεκινήσω. Να αρχίσω όματα. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα λοιπόν που μας ζητάει η ASCII είναι να κάνουμε fork. Εκτελώντας την συνάρτηση fork χωρίς παραμέτρους, μας επιστρέφεται μία τιμή η οποία είναι μηδενική για το child process και έχει μία τιμή μεγαλύτερη του μηδενός όταν βρισκόμαστε στο parent process. Δηλαδή, για να καταλάβετε, εκτελώντας τη fork, διαχωρίζουμε την διεργασία μας, την main, σε δύο διεργασίες, οι οποίες εκτελούνται ταυτόχρονα και μπορούμε να διαφοροποιήσουμε τη συμπεριφορά τους ανάλογα με την τιμή που επιστρέφεται από την fork. Οπότε, σημαντικό είναι να πάρουμε το αποτέλεσμα της fork. Θα μπορούμε να το ονομάσουμε και PID, με το PID το οποίο επιστρέφει. Εάν λοιπόν το PID είναι ίσο με 0, σημαίνει ότι βρισκόμαστε στο child process και επομένως όπως μας ζητάει και η εκφόρμηση θα πρέπει να εκτυπώσουμε το PID και το μήνυμα ότι θα γίνει exit και θα δημιουργήσει zombie. Επομένως, θα κάνουμε print f, child,
Λίγο πριν μας να εκτυπώνουμε και το 3IT της εργασίας. Το 3IT μπορούμε να το πάρουμε με τη συνάρτηση και το 3IT. Επομένως, θα κάνουμε... Κάνουμε άλλη μια printf, την οποία θα δείχνουμε ότι το PID ισούται με ακέραιο αριθμό. Θα βάλουμε και το new line και θα το παίρνουμε από τη συνάρτηση get PID. Θα πρέπει να μην ξεχάσουμε να κάνουμε include και το stdlib.a. Λοιπόν, στη συνέχεια γίνεται exit έναν αριθμό όποιο θέλετε, μπορώ να βάλω το 1 ενδεικτικά. Εδώ τελειώνει το κομμάτι που αναφέρεται στο child. Στο parent λοιπόν θα μπορούσαμε να βάλουμε απλά τη συνθήκη else, ωστόσο επειδή ξέρουμε ότι το PID θα είναι και θετικός αριθμός, θα μπορούσαμε να βάλουμε αυτή τη συνθήκη. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση λοιπόν μας λέει ότι θέλει να εκτυπώνει το μήνυμα parent PS με κάποιες παραμέτρους. Και στη συνέχεια θα πρέπει να γίνεται κλίση του PS. Το PS λοιπόν είναι ένα πρόγραμμα, όπως είδαμε και πιο πριν, που υπάρχει στα Linux συστήματα. Από τη SE λοιπόν, μέσα σε ένα πρόγραμμα SE, μπορούμε απλά να καλέσουμε αυτό το πρόγραμμα με τη συνάρτηση system. Η system λοιπόν παίρνει μία παράμετρο, απλή μορφή, και μέσα είναι το path ή η εντολή που θέλουμε να εκτελέσουμε. Άρα λοιπόν θέλουμε PS και διαχωρίζουμε τους παραμέτρους με κενό H, X, U, W. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επιστραφεί στο τερματικό μας η έξοδος αυτής της εντολής. Οπότε, για να είμαστε σίγουροι ότι θα μείνει σε κατάσταση zombie η διεργασία μας, μπορούμε να κάνουμε και ένα clip, όπως λέει, για 10 δευτερόλεπτα. Η τιμή που παίρνει το clip νομίζω είναι σε δευτερόλεπτα, οπότε μπορούμε να κάνουμε συνέχεια το 0 και να τερματίσουμε το πρόγραμμα. Να το τρέξουμε. Λοιπόν, βλέπουμε πράγματι ότι εκτυπώνεται πρώτα από το δεύτερο, από το parent δηλαδή, στη συνέχεια εκτυπώνεται από το child το PID και ότι θα γίνει exit και στη συνέχεια βλέπουμε την έξοδο από το PS. Και συγκεκριμένα στην δεύτερη γραμμή από τα αποτελέσματα βλέπουμε ότι έγινε defunct και θα δείτε ότι στο state έχει μπει στην κατάσταση Z. Λοιπόν, αυτά για το C1. Θα μπούμε λοιπόν στην εισαγωγή για τα pipes με τη διασωλούνση. Σε δύο λοιπόν μας λέει να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο
καθορίζει ένα buffer με 200, με μέγεθος 200 ως πίνακα χαρακτήρων. Θα το ορίσουμε στην αρχή του προγράμματος. Έχουμε τύπο χαρακτήρα και έχουμε buffer με μέγεθος 200. Λοιπόν, στη συνέχεια θα κάνει κλίση της pipe και θα ελέγχει με if αν έχει δημιουργηθεί, αν έχει γίνει επιτυχώς δηλαδή η δημιουργία του σωλήνα, διαφορετικά θα αναφέρει ένα μήνυμα. Οπότε, η συνάρτηση η οποία δημιουργεί έναν σωλήνα, ας το πούμε έτσι, ένα pipe, πρέπει να εκτελεστεί με μία παράμετρο, η οποία θα είναι ένας πίνακας ακεραίων, στον οποίο θα μας επιστραφούν τα file descriptors, ας το πούμε έτσι, θα μας επιστραφούν στην ουσία δύο νούμερα, στα οποία εμείς θα ξέρουμε πού να γράψουμε και πού να διαβάσουμε από τον σωλήνα. Γι' αυτό λοιπόν, πριν κάνουμε την κλίση, είναι αναγκαίο να δημιουργήσουμε τον πίνακα, για παράδειγμα, FD, μπορώ να το ονομάσω και file, δεν ξέρω αν το λέει με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο, δεν μας λέει. Οπότε θα το ονομάσω file, θα βάλω μέγεθος 1, θα βάλω μέγεθος 2 καλύτερα. Νομίζω και με 1 θα είμαστε εντάξει. Λοιπόν, με την κλίση λοιπόν της pipe και με παράμετρο τον πίνακα αυτόν, θα μας χωρηθεί από την συνάρτηση ο file descriptor για read και write. Επομένως, ως αποτέλεσμα, η συνάρτηση αυτή θα μας επιστρέψει ένα νούμερο μικρότερο του μηδενός, όταν είναι αδύνατη η δημιουργία του σωλήνα. Επομένως, θα πρέπει να κάνουμε τη συνθήκη if μικρότερο του 0 μία πριν. Μπορούμε να κάνουμε τέλος. Λοιπόν, λοιπόν, έχουμε δημιουργήσει το pipe. Εδώ, αντί για την μπορείτε να βάλετε και exit, είναι σχεδόν το ίδιο. Έχουμε δημιουργήσει ένα pipe. Εφόσον περάσει αυτή τη συνθήκη, το pipe έχει δημιουργηθεί. Και στη θέση του πίνακα file thing 0, έχουμε το file descriptor που μπορούμε να γράψουμε στο σωλήνα. Και στη θέση file 1, στην πρώτη θέση δηλαδή του πίνακα, μπορούμε να γράψουμε. Δηλαδή, στη 0 θέση μπορούμε να το γράψουμε, στην 1 μπορούμε να γράψουμε. Επομένως, για να γράψουμε σε ένα σωλήνα, θα πρέπει να κάνουμε χρήση της συνάρτησης write. Λοιπόν, η write παίρνει ως πρώτη παράμετρο το file descriptor, δηλαδή αυτή την ακέραια τιμή που επιστράφηκε από την pipe. Είπαμε ότι για να γράψουμε θέλουμε τη θέση 1. Σαν δεύτερη λοιπόν παράμετρο παίρνει μία μεταληπτή η οποία θα περιέχει κάποια στοιχεία. Νομίζω η άσκηση αναφέρει ότι θέλει να περάσει όνομα. Ονοματεπώνυμο. Ωραία. Επομένως, θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα αλφαρυθμητικό.
Λοιπόν, επομένως, το δεύτερο παράμετρο βάζουμε αυτόν τον πίνακα χαρακτήρων, ξέχασα τον πίνακα, συγγνώμη, τον πίνακα χαρακτήρων, ως τρίτη παράμετρο είναι το μέγεθος της μεταβλητής. Το μέγεθος αυτό μπορούμε να το πάρουμε και με την size of, αν δεν κάνω λάθος. Αν υπάρχει κάποιο θέμα, θα επιστρέψουμε σε αυτή τη σειρά. Στη συνέχεια θα πρέπει να κάνουμε read. Λοιπόν, η read συντάσσεται με παρόμοιο τρόπο. Στην πρώτη παράμετρο παίρνει το file descriptor για read, πούμε το file 0, στον πίνακα, στη θέση 0. Χρειαζόμαστε λοιπόν και ένα buffer, το οποίο το έχουμε δηλώσει στην αρχή. Το buffer αυτό θα είναι ο προορισμός που θα έχει τα δεδομένα, δηλαδή θα διαβάσει από την σωλήνα και θα αποθηκεύσει τα δεδομένα στο buffer. Και μπορούμε να βάλουμε σαν τρίτη παράμετρο το μέγεθος, το οποίο είναι size of buffer. Λοιπόν, επίσης, η συνάντηση αυτή μπορεί να μας επιστρέψει και τα bytes, τα οποία έγιναν read. Δεν ξέρω αν μας το ζητάει η άσκηση. Ναι, μας το ζητάει σαν ερώτημα στο α10. Θα το βρείτε εσείς από την τιμή που επιστρέφετε, βάλω έτσι, από την read. Λοιπόν, τέλος, μας λέει να κάνουμε θέλει να κάνουμε print F. Εδώ, παιδιά, και η RAID μπορεί να μας επιστρέψει κάποια στοιχεία. Επομένως, μπορείτε εσείς να δημιουργήσετε το buffer αφού κάνετε RAID, διότι κάνοντας το RAID θα ξέρετε πόσα ακριβώς bytes έγιναν εγγραφή, οπότε θα μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο πίνακα με ακριβώς το μέγεθος που πρέπει. Οπότε θα κάνω εδώ ένα print test. Πάμε να δούμε λίγο αν αντέξει. Λοιπόν, ξέχασα να βάλω το new line. Βλέπετε ότι εδώ επιστρέφεται το ανατυπώνυμο από το pipe σωστά, από την εντολή. Λοιπόν, πάμε τώρα στο C3. Το C3 μας λέει να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα δημιουργεί ένα pipe όπως πριν, θα γράφει έναν χαρακτήρα, δηλαδή ένα byte στο pipe και μόλις το γράψει θα αυξάνει την τιμή ενός μετρητή κατά ένα. Θα τυπώνει αυτή την τιμή του μετρητή και θα επαναλαμβάνεται η γραφή ενός χαρακτήρα. Κάνουμε include τα βασικά.
Λοιπόν, όπως μας λέει, θα πρέπει να κάνουμε δημιουργία ενός pipe, οπότε πάλι θα δημιουργήσουμε τον πίνακα file, ή file descriptor, θα το βάλουμε έτσι τώρα, με δύο θέσεις. Λοιπόν, αν μας λέει να κάνουμε έλεγχο, θα πρέπει αναγκαστικά να τεστάρουμε την τιμή που επιστρέφεται και να δούμε αν είναι μικρότερη του μηδενός. Δεν μας λέει να κάνουμε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, θα πρέπει να δημιουργήσουμε λοιπόν ένα χαρακτήρα με όνομα byte, το οποίο θα βάλω την τιμή αλφα. Συνέχεια μας λέει να γίνεται μία επανάληψη στην ουσία, οπότε θα κάνω μία for η οποία δεν θα τελειώνει ποτέ. Λοιπόν, στη συνέχεια μας λέει να γράψουμε κάποια το byte εντάξει, στον σωλήνα. Θα κάνουμε χρήση λοιπόν της write. Ως πρώτη παράμετρο βάζουμε το file descriptor για write, το οποίο είναι έτσι 1. Σαν δεύτερη παράμετρο βάζουμε το μεταβλητή, byte. Σαν τρίτη παράμετρο, λοιπόν, βάζουμε το μέγεθος, byte. Στη συνέχεια μας λέει να αποτυπώσουμε τον αριθμό που βρισκόμαστε, του μετρητή δηλαδή, να βάλω δεκαδικό. Και τέλος μας λέει να αυξήσουμε την τιμή που έχει το byte. Οπότε μπορώ να βάλω μία τιμή byte, παράδειγμα αλφα ή έναν αριθμό. Για να δοκιμάσουμε. Λοιπόν, έχω βάλει λάθος τη μεταβλητή. Εδώ χρειάζεται file. Παιδιά, αν δείτε αυτό το error, επειδή βρισκόμαστε στην SED 99, πρέπει να ορίσετε μία μεταβλητή εκτός της for. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα πρέπει να ορίσω την i εδώ, να την χρησιμοποιήσω. Αργότερα σε καινούριες εκδόσεις της SED επιτρέπεται και αυτό.
Λοιπόν, βλέπουμε το πρόγραμμα τερματίζει εδώ και μπορούμε μόνο με Ctrl C να κάνουμε copy. Λοιπόν, πάμε λίγο και στο set 4. Το set 4 μας λέει να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα δημιουργεί ένα pipe, θα ελέγχει αν έχει δημιουργηθεί με επιτυχία και θα ψάχνει ένα μετρητή κατά ένα. Στη συνέχεια θα τυπώνει το μετρητή και θα δημιουργεί καινούριο pipe. Επειδή υπάρχει κάποιο όριο στη δημιουργία των σωλήνων που μπορεί να δημιουργήσει μία διεργασία από το λειτουργικό σύστημα, θα γίνει κάποια στιγμή αναμενόμενο να γίνει μία επιτυχή στη δημιουργία του pipe, οπότε θα πρέπει μέσα στον έλεγχο να τυπώσουμε ένα μήνυμα λάθος. Οπότε ξεκινάμε με την ίδια λογική όπως πριν. Λοιπόν, δημιουργούμε έναν πίνακα. Επίσης, ρεθούμε μία for, οπότε θα βάλω ένα i εδώ. Στη συνέχεια θα κάνουμε μία επανάληψη. Λοιπόν, τώρα στην επανάληψή μας, στο βρόχο, θα πρέπει να κάνουμε έλεγχο στη δημιουργία του pipe και έλεγχο για το αν δημιουργήθηκε. Επομένως, θα δημιουργήσω μια μεταβλητή result, η οποία θα αποθηκεύει το αποτέλεσμα της pipe. Λοιπόν, ελέγχοντας την result, εάν δούμε ότι είναι μικρότερο του 0, μπορούμε να τυπώσουμε ένα άλμα. Η εκτύπωση λοιπόν πέραν της printf υπάρχει και μια ειδική συνάρτηση pre-error, η οποία γράφει απευθείας στο output για errors. Οπότε η error παίρνει μόνο μία παράμετρο, η οποία είναι το μήνυμα λάθος. Μπορούμε να γράψουμε error creating pipe. Στη συνέχεια μας λέει να τυπώνεται και ο αριθμός, δηλαδή το error number, το οποίο είναι η τιμή επιστροφής φάλματος της pipe. Οπότε μπορούμε να κάνουμε printf. Τέλος, να επιστρέψουμε είτε το result είτε μια άλλη τιμή, για παράδειγμα ένα. Λοιπόν, μέσα λοιπόν στο υπόλοιπο τμήμα της for, θα πρέπει να κάνουμε printf τον αριθμό i. Πάμε τώρα λίγο να το δείξουμε. Λοιπόν, βλέπουμε ότι την τιμή 509 εμφανίζεται το error που βάλαμε στην p-error και τυπώνεται και το too many open files, το μήνυμα αυτό. Στη συνέχεια βλέπουμε ότι επιστρέφεται το μείον 1 που είναι η τιμή επιστροφής της συνάρτησης pipe.
Λοιπόν, νομίζω ότι δεν προλαβαίνουμε να δούμε το σε 4. Θα δείξω λίγο το NPS. Λοιπόν, το NPS περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός προγράμματος, το οποίο θα ζητάει το AM και στη συνέχεια θα κάνει ένα fork. Έπειτα, ένας από τα δύο, δηλαδή είτε το parent είτε το child process, θα δημιουργεί δύο έξτρα νήματα. Μέσα στο ένα νήμα θα τυπώνεται το όνομα τυπώνυμο και στο άλλο το AM που είχε δοθεί ως είσοδο. Οπότε, με την ίδια λογική όπως κάναμε και το προηγούμενο NPS, πρέπει να κάνουμε include bio και εφόσον θα χρησιμοποιήσουμε threads, θα πρέπει να κάνουμε include pthread.h. Λοιπόν, ξεκινήσουμε από την main. Θα πρέπει λοιπόν στην αρχή να κάνουμε ένα scanf για να βρούμε το AM. Να αλλάξει δηλαδή ο χρήστης το AM. Οπότε θα πούμε ένα μήνυμα το οποίο θα λέει παράδειγμα αυτό. Μέσα σε μία μεταβλητή, μακέρα μεταβλητή AM, κάνουμε scanf. Λοιπόν, ως αυτό το σημείο έχουμε το AM και μπορούμε να κάνουμε fork για να δημιουργήσουμε δύο διαδικασίες. Αποφασίζουμε την επιστροφή της fork για να ξέρουμε σε ποια διαδικασία βρισκόμαστε. Τώρα, ανάλογα με αυτό που θα σας ζητηθεί, μπορεί να σας ζητηθεί να γίνει από την child, μπορεί να σας ζητηθεί να γίνει από την parent. Εγώ, για παράδειγμα, θα κάνω από την child, αν δηλαδή το parent είναι 0, αλλιώς μπορείτε να βάλετε τη συνθήκη μεγαλύτερο του 0. Λοιπόν, εφόσον τώρα βρισκόμαστε στο child, πρέπει να κάνουμε create δύο threads. Όπως είπαμε και στο προηγούμενο εργαστήριο, η δημιουργία δύο threads προϋποθέτει και δύο συναρτήσεις, οι οποίες θα έχουν τύπο void pointer. Θα το κάνω όπως το κάναμε αντίστοιχα και το προηγούμενο, για παράδειγμα void pointer για το thread 1 και ως παράμετρο θα βάλουμε πάλι ένα μεταβλητή τύπου void pointer. Αντίστοιχα για το thread 2 θα κάνουμε το ίδιο. Λοιπόν, τώρα σε αυτό το σημείο μπορούμε εμείς να δημιουργήσουμε τα δύο thread μας μέσα στο parent ή το child αντίστοιχα. Εμείς το κάνουμε στο child. Οπότε, κάνουμε χρήση της pthread create. Ως πρώτη παράμετρο θέλουμε δύο μεταβλητές τύπου pthread. Θα τις ορίσουμε πιο πάνω. Θα τις ορίσω κάτω από την μία ακριβώς. Thread 1 και thread 2. Λοιπόν, στην πρώτη κλίση δημιουργούμε το thread 1, το οποίο δεν χρειάζεται να έχει κάποια παραμέτρους. Βάζουμε την συνάρτηση TAF1
περνάμε μια παράμετρο, το thread. Λοιπόν, επομένως, με αυτή την συνάρτηση δημιουργούμε το thread 1. Το thread 1, λοιπόν, θα πρέπει να γίνεται εκτύπωση, νομίζω, ονοματεπώνυμου. Λοιπόν, ναι, ονοματεπώνυμο, οπότε θα κάνουμε link F. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε thread exit για να βγούμε από το νήμα. Οπότε το thread 1 είναι αυτό. Στο δεύτερο thread τώρα έχουμε μία διαφορά. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε το thread με παράμετρο, να περάσουμε δηλαδή το end σαν παράμετρο στο thread. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να μετατρέψουμε το end σε μία μεταβλητή void pointer. Ωστόσο, δεν μπορούμε να το κάνουμε cast, όπως θα δείτε, όσοι δοκίμασαν, θα βγάλει πρόβλημα. Οπότε, η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε θα είναι αυτή που δείξαμε και σε προηγούμενο εργαστήριο. Θα πρέπει να ορίσουμε ένα pointer ακέραιο, παράδειγμα, να περάσουμε μια ακέραια μεταβλητή, το ονομάζω argument, και θα δεσμεύσουμε, θα κάνουμε δέσμευση μνήμης με την malloc, η οποία η δέσμευση θα έχει παράμετρο τη μνήμη, το μέγεθος δηλαδή της arc. Λοιπόν, στη συνέχεια η μεταβλητή θα λειτουργήσει, μεσολαβήσει μεταξύ του AM που θέλουμε, τις μεταβλητές που θέλουμε να περάσουμε, οπότε θα βάλουμε ότι ισούται με το AM. Λοιπόν, και στη συνέχεια μπορούμε να κάνουμε δημιουργία του thread. Δεύτερο thread. Και αυτή τη φορά περνάμε την παράμετρο, χρειάζεται καμία άλλη μεταδοχή. Για να κάνετε λοιπόν χρήση της malloc, μην ξεχάσετε να βάλετε και το HTTP lib, αλλιώς σας βγάλει κάποιο άλλο warning. Οπότε κάνουμε include και την HTTP.h. Λοιπόν, στη συνέχεια τώρα πρέπει να χωρίσουμε τη συμπεριφορά που θα έχει το thread μας. Αρχικά θα πρέπει να πάρουμε, να μετατρέψουμε την παράμετρο αυτή ξανά σε ακέραια. Αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Είτε δημιουργούμε έναν ακέραιο pointer που θα ισούται ακέραιο pointer της argument, είτε να κάνετε απευθείας μετατροπή και να έχετε την τιμή έτσι. Λοιπόν, θα αφήσω αυτόν τον τρόπο, καθώς έχει τη μεταβλητή κανονικά και όχι σε pointer. Οπότε πλέον μπορούμε να τυπώσουμε μας λέει hello, το hello δεν χρειάζεται, μπορούμε να βάλουμε απλά το AM. Και στείλουμε την συνάρτηση thread exit null. Ενδέχεται ίσως να έχουμε κάποιο πρόβλημα όπως το προηγούμενο που εάν δεν προλάβουμε να ολοκληρωθούν τα threads δεν τυπώνονται. Επομένως θα πρέπει να βάλετε και στο τέλος την thread exit, η
οποία θα περιμένει, θα κάνει την main να περιμένει ούτως ώστε να ολοκληρωθούν τα threads που δημιουργήθηκαν. Λοιπόν, να δοκιμάσουμε να δούμε. Αν είναι. Stop. Την μετακλώτηση, μην ξεχάσετε να βάλετε ως παράμετρο το διακόπτη pthread. Λοιπόν, έχω ξεχάσει. Να κλείσω. Λοιπόν, μας λέει να κάνουμε, να εξάγουμε το N, θα βάλω για παράδειγμα 1000. Βλέπουμε ότι το όνομα τεπώνυμο είναι από το 1, το πρώτο thread, και το AN από το δεύτερο thread. Οπότε, σημεία κλειδιά σε αυτό το NPS είναι να κάνετε αλλαγή ανάλογα με το αν θέλει την γονική ή την child εργασία. Θα το κάνετε με αυτή τη συνθήκη. Εάν πρόκειται για την child, θα πρέπει το αποτέλεσμα της fork να ισούται με 0. Εάν πρόκειται για την parent, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο του 0. Τέλος, σαν δεύτερο, κάτι δεύτερο που πρέπει να προσέξετε είναι πώς θα περάσετε την παράμετρο στο thread. Εγώ την πέρασα με αυτόν τον τρόπο και πώς θα μετατρέψετε την τιμή της κανονικά σε ακραία από void pointer. Λοιπόν, παιδιά, αυτά από μένα. Αν έχετε απορίες, μου στέλνετε το mail και τα λέμε την επόμενη φορά. Καλό βράδυ.